Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν πειράζει, είδαμε αμέσως τώρα και τον επόμενο καλεσμένο μας. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Δαδούση, είναι ο προϊστάμενος αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Ορεστιάδας, διότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούμε το τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει όσον αφορά στα κρούσματα ευλογιάς που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του νομού Εύρου, και το όλο περιστατικό ξεκίνησε φυσικά από κτηνιατροφικές μονάδες στο Πίθιο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, διότι τα κρούσματα αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται, και αμέσως τώρα θα μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος σε τι φάση βρισκόμαστε. Κύριε Δαδούση, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Πασκάκη. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εσείς οι κτηνιάτροι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανησυχείτε ιδιαίτερα με τα κρούσματα ευλογιάς, διότι θανατώθηκαν κι άλλα ζώα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κυρία Πασκάκη. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι είτε είναι ευλογιά είτε είναι αυθόδης, επειδή ξέρουμε το πώς εκδηλώνονται αυτά τα νοσήματα όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε πάντα επιφυλακτικοί και γι' αυτό πάντα κρούμε και τον κόδωνα του κινδύνου. Ποτέ εμείς δεν είπαμε εξ αρχής ότι είχαμε το πρώτο κρούσμα και τελειώσαμε. Ίσα-ίσα πάντα λέμε ότι συνεχίζονται διερευνήσεις και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί κάποιο κοπάδι με παλιές αλλοιώσεις που για μας θα σημαίνει πάρα πολλά και θα ανατρέψει την όλη κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, για αυτό που ρωτήσατε στην αρχή, ήταν ένα κοπάδι, μεγάλο κοπάδι, 320 ζώων, το οποίο βέβαια δεν ήταν εκτός των ζωνών που είχαμε βάλει εμείς, ήταν και μάλιστα στην πρώτη ζώνη που βάζουμε, στη ζώνη προστασίας, σε ακτίνα δηλαδή των 3 χιλιόμετρων από εκεί που έχουμε το κρούσμα. Η συγκεκριμένη εκτροφή απήχε 2.700 μέτρα. Δηλαδή δεν είναι ξέχωρη από καμιά ξεχωριστή εστία, να το πω, πρωτογενής. Είναι μια δευτερογενής εστία που προήλθε από την πρώτη την οποία είχαμε εμείς. Επειδή οι βοσκότοποι είναι κοινοί, η απόσταση είναι μικρή, ο ιός μπορεί να μεταδίδεται εύκολα και είχαμε αυτή την προσβολή. Αυτό το οποίο βέβαια μας ανησυχεί εμάς στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μέχρι τώρα οι εστίες που έγιναν πάντα είχαμε την ανησυχία, αλλά επειδή ήταν γρήγορη η εντόπιση, σήμαινε για μας ότι δεν είχε γίνει εξάπλωση του ιού στο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώθηκαν και κάποια ζώα τα οποία είχαν προχωρημένες αλλοιώσεις, δηλαδή ήταν ηλικίας άνω των 10 ημερών, που σημαίνει ότι πρόλαβε το κοπάδι να μολύνει τους βοσκοτόπους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και μεγάλες εκτροφές γειτονικές, οπότε υπάρχει κίνδυνος να έχουμε επέκταση στο χωριό. Αυτό μας ανησυχεί. Αυτό είναι ανησυχητικό. Έτσι όπως μας το περιγράφετε, κύριε Δαδούση, είναι ανησυχητικό αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού στο συγκεκριμένο χωριό, στο Ασημένιο, και δυστυχώς επαναλαμβάνω ότι ο κτηνοτρόφος δεν αντελήφθη γρήγορα την νόσο. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή συνολικά μέχρι στιγμής πόσα ζώα έχουν θανατωθεί? Γύρω στα 940. Μάλιστα. Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους, κύριε Δαδούση, βλέπετε μέχρι στιγμής να πειθαρχούν στα περιοριστικά μέτρα και στους κανονισμούς τους οποίους εσείς επιβάλλετε, για να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων? Κυρία Πασκάκη, κοιτάξτε να δείτε. Οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι, επειδή τους ζούμε από κοντά αυτούς, είναι ο πιο αδικημένος. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε, κύριε Δαδούση, και αντιλαμβάνομαι επίσης το γεγονός ότι θα είναι και σε μεγάλη αναστάτωση αυτό το χρονικό διάστημα μετά τα κρούσματα ευλογιάς. Αλλά σκοπός όμως είναι, αφού έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, να μπορέσουν και οι ίδιοι από τη μεριά τους με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν την όλη διαδικασία, και τη δική σας, έτσι, τη δική σας τη δουλειά εννοώ, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο όσο γίνεται. Έχετε δίκιο. Το πιο βασικό, αυτό που ζητάμε από τους κτηνοτρόφους, είναι αυτό. Εάν δηλαδή ακούσουν την κτηνιατρική υπηρεσία και όταν τους λέμε να κλείσουν τα ζώα, τα κλείνουν τα ζώα και δεν το παραβαίνουν, είναι το Α και το Ω στην αντιμετώπιση της νόσου. Δυστυχώς, πάντα υπάρχουν και απίθαρχοι. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, δεν μπορεί να. Τα ζώα αυτά, να ξέρετε, ότι τα βγάζουν και το βράδυ. Ειδικά το καλοκαίρι, η βόσκηση των ζώων δεν γίνεται μέρα μεσημέρι. Το ζώο δεν βοσκάει.
γίνεται τις βραδινές ώρες. Αντιλαμβάνεστε, πιο προσωπικό. Γι' αυτό το επισημαίνω, κύριε Δαδούση, ότι θα πρέπει και οι κτηνοτρόφοι, εφόσον εντοπίστηκε τα συγκεκριμένα κρούσματα στην περιοχή μας, να προσπαθήσουν με τη σειρά τους και οι ίδιοι να πειθαρχήσουν στους κανονισμούς και στους περιορισμούς, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Διότι αν και οι ίδιοι παραβλέπουν τις οδηγίες, έτσι, τότε τα πράγματα δυστυχώς, υποθέτω, θα χειροτερέψουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Το Α και το Ω στην αντιμετώπιση είναι η πειθαρχία σε αυτό το οποίο λέμε. Όταν λέμε να κλείνουν τα ζώα, να κλείνουν και να μην γίνονται τέτοιες παραβάσεις. Και το ένα δεύτερο και επίσης σημαντικό, νομίζω ότι υπάρχει η ανάλογη πληροφόρηση στους κτηνοτρόφους από την υπηρεσία μας εδώ και χρόνια. Έχουμε και ενημερωτικά φυλάδια τα οποία έχουμε βγάλει, να μπορούν να αναγνωρίσουν γρήγορα το νόσημα. Και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι είναι πολύ απλό. Και κάνω αίτηση και τώρα σε όσους μας ακούνε. Εάν δει οποιαδήποτε αλλίωση δερματική στο ζώο του, να φωνάξει μέσα στον κτηνίατρο. Οποιοδήποτε δερματικό υπάρχει στο ζώο του, να φωνάξει στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ωστόσο, επίσης πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Δαδούση, για να μην βάλουμε και σε πανικό τους τηλεθεατές μας, φυσικά το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το συγκεκριμένο ιογενές νόσημα δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά από ζώο σε ζώο. Να το πούμε άλλη μια φορά αυτό. Ναι, είναι γεγονός αυτό που λέτε, δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Πάντως ήθελα να συμπληρώσω ότι εμείς ήδη έχουμε αυστηροποιήσει τα μέτρα, έχουμε απαγορεύσει πλέον τις σφαγές αμνοερυθρίων και μεγάλων εγωπροβάτων στο σφαγείο της Ορεστιάδος, για να αποφύγουμε τη μετάβαση του ιού μέσω των ζωοεμπόρων που πηγαίνουν και παίρνουν τα ζώα από τον ένα στάβλο στον άλλο. Τα προληπτικά μέτρα έτσι και αλλιώς συνεχίζονται. Όπως και εσείς είπατε, κύριε Δαδούση, οι έλεγχοι βεβαίως πρέπει να είναι αυστηροί. Τώρα, εγώ αυτό που θα ήθελα βεβαίως να σας ρωτήσω είναι εάν πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η υπόθεση το συντομότερο δυνατόν ή θα τα λέμε συχνά πυκνά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, κυρία Βασκάκη, οι αιστείες που έχουν εκδηλωθεί μέχρι τώρα δεν ξεφεύγουν από τις προβλέψεις τις οποίες κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένες αιστείες που είχαν έρθει από την Τουρκία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γεγονός ότι υπάρχει μια πυκνότητα πληθυσμού στο συγκεκριμένο χωριό και ότι άργησε ο κτηνοτρόφος να αντιληφθεί το νόσημα, τα συμπτώματα, υπάρχει πιθανότητα να έχει ο ιός να έχει διαδοθεί στο περιβάλλον και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πλέον μετάδοση σε άλλες γειτονικές εκτροφές. Εάν αυτό δεν συμβεί, είμαστε αισιόδοξοι. Αν όμως ήδη έχει προλάβει ο ιός να το μεταδώσει αυτό που φοβόμαστε, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Είχαμε πολλά χρόνια πάντως να δούμε στην περιοχή μας, κύριε Δαδούση, τέτοιου είδους κρούσματα ευλογιάς. Από το 1996, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς. Από το 2000 ήταν το τελευταίο. Το τελευταίο 2000, χρόνια. Μάλιστα. 13 ναι. Χρόνια. Το 1996 ενδεχομένως να θυμάμαι κάποια άλλα κρούσματα εγώ. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή, κύριε Βασκάκη. 20.000 πρόβατα είχαν θανατωθεί στον Εύρο τότε. Μάλιστα. Μιλάμε για όντως πολύ μεγάλη καταστροφή. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Προϊστάμενε, και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή στην αρχή του δελτίου μας παρουσιάσαμε ακόμη ένα περιστατικό το οποίο φυσικά σημειώθηκε στον ομό Πέλλας και αφορά σε κρούσματα λύσας αυτή τη φορά. Να δώσουμε δύο στοιχεία και για την περιοχή μας, αν θα πρέπει να ανησυχούμε, τι πρέπει να προσέχουν οι κυνηγοί. Βεβαίως ο κύριος Νόντας Τερζής, ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου, ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος με το τι πρέπει να κάνουν οι κυνηγοί, ούτως ώστε να μην έχουμε και στην περιοχή μας τέτοιου είδους φαινόμενα. Κοιτάξτε, προσωπικά ο φόβος ο δικός μου ήταν ότι και πιθανολογούσα με το αριθμό τον οποίο εκδηλώνονταν τα κρούσματα της λύσας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος και για την περιοχή μας, ο οποίος βέβαια δεν αποκλείεται. Γιατί η λύσα εδώ και ένα χρόνο εκδηλώνεται πολύ τακτικά σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Είχε προβλεφθεί πριν από μια πενταετία ότι θα έρθει προς την Ελλάδα επειδή υπήρχαν κρούσματα στις βαλκανικές χώρες και σε απόσταση τουλάχιστον 30 χιλιόμετρων κάθε χρόνο κατέβαινε νοτιότερα. Τα κρούσματα ήταν σε αλλιαπούδες και αυτές οι προβλέψεις επαληθεύτηκαν. Και εδώ και ένα χρόνο έχουμε και εμείς κρούσματα, ήδη πλησιάζουν κρούσματα. Το τελευταίο στη Σκίδρα το είχαμε, στην Θεσσαλονίκη, στην βιομηχανική ζώνη είχαμε, στο Κιλκής κλπ. Είναι αρκετά τα κρούσματα. Φαίνεται ότι ο πληθυσμός των αλλιαπούδων έχει μολυνθεί πάρα πολύ, γι' αυτό παίρνει τα μέτρα το Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να κάνει εμβολιασμό με δολώματα τα οποία θα ρίξει από τον αέρα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε εμείς όμως και είναι η ασπίδα έναντι της λύσας, είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να εμβολιάσει το κατοικίδιο το οποίο έχει.
ή κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν σκυλιά, επίσης πρέπει να τα εμβολιάσουν, όπως και οι Δήμοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα, να φροντίσουν να τα εμβολιάσουν. Εάν γίνει αυτό, δεν υπάρχει κανένας απλήρως κίνδυνος. Εάν τα ζώα αυτά είναι εμβολιασμένα, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελεπούδων και δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κύριε Δαδούση, τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις, και στο θέμα της λύσας αλλά και στο θέμα της ευλογιάς, εδώ κολλάει και χωράει μια λαϊκή ρίση ότι ο φόβος φυλά τα έρμα. Χρειάζεται όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γενικότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, ακριβώς, κύριε Προϊστάμενε. Ακριβώς έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι έλεγχοι λοιπόν συνεχίζονται όπως και να έχει, είναι αυστηροί και χρειάζεται και πειθαρχία από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Τώρα, να επιστρέψουμε σε ένα θέμα στο οποίο σας το παρουσιάσαμε πριν από λίγη ώρα και φυσικά αναφέρομαι στις κινητοποίησεις των νοσοκομιακών γιατρών. Ένα νέο πρόγραμμα ουσιαστικά κινητοποίησεων έχουν εξαγγείλει. Επιχειρούν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης, κυρίως για το κλείσιμο των νοσοκομείων, αλλά και γενικότερα για την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Βαρνάβας, ο πρόεδρος